Πριν από 20 περίπου χρόνια ήμουν κι εγώ παιδάκι. Οι γονείς μου πέθανε και μ' άφησαν κληρονομιά σε ένα μπάρμπα μου που δεν είχε παιδιά, αλλά δεν είχε και λεφτά. Είχε όμως αυτό εδώ το πράγμα που το λέγανε μερόπι και εγώ το έβλεπα σαν μπαμπούλα. Η μόνη μου ελπίδα να γλιτώσω από αυτήν ήταν να σκάσει καμιά μέρα από το φαγητό. Έτρωγε σαν βόας. Πεινάω! Ο μπάρμπας μου, εκτός από τη Μερόπη, είχε και ένα άλλο ελάττωμα. Τα κοπανούσε. Γι' αυτό και η Μερόπη, για να τον καλωσορίσει, έπαιρνε έναν κόπανο. Στην τρίτη κομπρέσα, ο μπάρμπας μου άνοιγε τα μάτια του. Και η Μερόπη το στόμα της. Μάλλον αν συνέχεια. Ο θείος μου μ' αγαπούσε. Αλλά αυτή η βούζα του λέγε... Να φύγει, να φύγει! Κοσμά! Κοσμά, στάσου, πού πας! Έφυγα με την απόφαση να μην ξαναγυρίσω. Η πείνα όμως θέριζε το στομαχάκι μου. Όταν νύχτωσε, βρέθηκα σε μια κατασκήνωση τσιγκάνων. Με πλησίασε ένας από αυτούς και προτού προλάβει να με ρωτήσει τίποτα, του είπα πεινάω. Βάλτε του να φάει και να του πείτε και τη μοίρα του. Εσύ, Όκα μου, έχεις πολύ μεγάλο τίχημα. Από εκείνη τη νύχτα άρχισα να ελπίζω για ένα λαμπρό μέλλον. Βοηθήστε, καλέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σας δίνει όλα τα καλά. Ευχαριστώ. Αχ, αυτό το ντιν-ντιν που ακούω, τι χαρούμενος ήχος. Κλάτς, αχ, ωραίο ήχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλοί μου άνθρωποι. Σας ευχαριστώ. Την ευχή μου να έχετε. Δεν μου λες εσύ τώρα, καλέ μου άνθρωπε, για ποιον έριξες, για τον τυφλό ή για τον κουτσό? Για τον τυφλό. Έριξε και για τον κουτσό. Άσε με. Άτε, τσιγκούνι, τσιγκούνι. Βοηθήστε με, παρακαλώ. Την ευχή μου να έχετε. Αμάν. Με τις υγείες σας. Thank you.
ερωτικό όλο που βλέπω. Σε ευχαριστώ, μανάρα μου. Μίλησες. Οι κοφάλαλοι μιλάνε. Άννα, κάθεσαι αλήτη. Αν εγώ είμαι αλήτης, εσύ ξέρεις τι είσαι. Τι είμαι. Εγώ, βάλα. Φτώσου, γάιδα, ρε. Τώρα θα σου στείλω την αστυνομία. 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 Με ένα λαχείο τη Δευτέρα στο ταμείο. Με ένα λαχείο τη Δευτέρα στο ταμείο. Με ένα λαχείο τη Δευτέρα στο ταμείο. Με ένα λαχιάκι, πολύ παραδάκι. Ελε, είστε καλέ. Καλέ, καλέ, ελεήστε εδώ το διπλό. Ελεήστε. Γιατί ψηλά ρίχνεις. Α, πει τώρα βλέπεις, ε. Τι, ψηλό βλέπω, μάλκα. Τα ψηλά τα βλέπω. Ας το διάλο. Ρίξτε. Βοηθήστε, καλέ. Βοηθήστε. Εδώ τι είναι. Α, εδώ είναι το μπαρ. Κύριε, μου βάζετε ένα ουισκάκι. 200 δραχμές έχει. Πόσο έχει. 200. Μισό λεπτό να στα δώσω. Πάρτα. Φρέκο, δεν τρέπεστε, καλέ, καλέ κύριε, ρίξτε κάτι στον άνθρωπο εδώ πέρα το φτωχό. Μα είναι αμαρτία δηλαδή από το Θεό. Τυφλός άνθρωπος και να μην του δίνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δώστε μου κάτι. Έξι, μα είναι... Το... Εννέα. Μα είναι ντροπή κύριε να μην βάζετε λεφτά. Πώς θα ζήσει αυτός ο φτωχός ο άνθρωπος. Ευχαριστώ, καλέ μου άνθρωπε. Χώμα να πιάνεις χρυσάφι να γίνεται. Μανι, 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 χα. Μανι, 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 χα. Μπράβο, δάσκαλε! Είδες τι τσίρωση έκανα, βρε! Ε. Καλά, είσαι και ο πρώτος, ε! Μόνο που πρέπει να έρθεις το βράδυ στη σχολή, πρέπει για το σεμινάριο, έτσι! Οκ! Οργανωμένα πράγματα, δηλαδή, ε! Καλά, έχεις πέσει και σε πολύ δάσκαλο τζιμάνι, ε! Εγώ από τότε που άρχισα να παρακολουθώ τα σεμινάρια του, διπλασίασα τον τζίρο μου! Καλέ, έχεις σπουδάσει τη μεγάλη σχολή! Το γενός! Όχι, ρε! Το γύφτο! Μόνο που ανέβασε πολύ τα δίδακτρα. Γιατί αν σπούδαζε στο πανεπιστήμιο λιγότερο θα σου στήχιζε. Δάσκαλος. Απουσίες πήρατε. Βεβαίως, παράντες άπαντες. Ήρθε και ένας καινούριος. Α, δεν μου λες την εγγραφή του την πλήρωσε. Βεβαίως. Θαυμάσια. Πάω να βάλω τα ρούχα της δουλειάς και έρχομαι, έτσι. Πολύ μου τη δίνει σαν άνδρας. Γιατί δεν παντρεύεται. Γιατί ρώτησε εμένα. Και τι του είπες. Ότι η γυναίκα μου με κατάντησε ζητιάνο. Γι' αυτό κι εγώ άλλαξα σκοπό στο ακορτεόν. Δεν παίζω πια. Άστα τα μαλάκια σου. Και τι παίζεις. Να πεθαίνουν οι γυναίκες, να πεθαίνουν. Στο πιο σπουδαίο κεφάλαιο της εκπαίδευσης. Στον δωδεκάλογο του Ζητιάνου. Oh! Ησυχία! Άρθρον πρώτον. Ο Ζητιάνος, και βάλτε το καλά στο μυαλό σας, ποτέ μα ποτέ δεν παθαίνει. Διότι κανείς δεν ελεεί 7 παχού Ζητιάνου. Καταλάβατε? Ναι. Εσύ να δυνατήσεις. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω την πείνα. Τότε να κάνεις 30 φορές το γύρο της Ομόνοιας. Ιδέα αλλιώς να γίνεις Παλαιστής. Ησυχία, μην με μάτα!
Και αυτό είναι το δεύτερο άρθρο. Το γέλιο κάνει κακό. Εν αντιθέση με το κλάμα που μας ανεβάζει το βιωτικό μας επίπεδο. Διότι, παραδείγματος χάρη, εγώ, γιατί χαζεύεις, ρε στουρά! Να μου γράψεις 40 φορές τη φράση να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου. Δεν ξέρω γράμματα. Να δώσεις μια κασέτα. Ούτε κασέτα έχω. Λοιπόν, προσέξτε. Ας υποθέσουμε ότι περνάει μία κυρία από μπροστά μας. Δεν είναι δυνατόν να ζητιανέψουμε γελώντας. Είναι δυνατόν να της πούμε, ελεήστε μας. Ποτέ. Προσέξτε το ύφος το δικό μου. Θα πάρετε αυτή τη θέση. Για να γίνω συμπαθής και αξιολύπητος θα της πω, κυρία μου, πεινάω. 10 μέρες έχω να βάλω ψωμάκι στο στόμα μου. Πεινάω. Το σέρνουμε. Το σέρνουμε. Ποιος τσόπλανος μου έβαλε καρφίτσα στην καρέκλα, ε. Δεν θέλω γελάκια. Καταλάβατε, έγινε αντιληπτός. Μπράβο, λοιπόν. Ο κουφός δεν ακούει. Ο μουγκός δεν μιλάει. Ο κοφάλαλος ούτε ακούει ούτε μιλάει. Και μια και μιλάμε για κοφάλαλους, ακούστε να δείτε τι θα σας πω. Θα σας κάνω μια επίδειξη, διότι η ΕΡΤ προσλαμβάνει τώρα και κοφάλαλους για το δελτίο των ειδήσεων. Και που ξέρετε, η τύχη σας καμιά μέρα μπορεί να σας στείλει στην Αγία Παρασκευή, έτσι. Λοιπόν, διάβασέ μου σε παρακαλώ ειδήσεις από την εφημερίδα. Λοιπόν, διάβαζε. Εσείς να δώσετε προσοχή σε αυτό το μάθημα, ε. Πάμε. Ο υπουργός κύριος Τρίτσης δήλωσε ότι ο δακτύλιος θα στενέψει περισσότερο. Ο υπουργός των οικονομικών εξήγηλε τα νέα φορολογικά μέτρα. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας κύριος Αβέροφ, ενώ ταξίδευε αεροπορικός για Καλαμάτα, το αεροσκάφος έπαθε βλάβη και στους 4 κινητήρες και άρχισε να πέφτει. Τότε εμφανίζεται ο καλός άγγελος του κυρίου Αβέροφ και του λέει, για να σωθείς φώναξε ζήτω το κουκουέ. Κατόπιν τούτου ο κύριος Αβέροφ ανέκραξε, ζήτω το κουκουέ. Εν συνεχεία τρώει μία φάπα από τον κύριο Μητσοτάκη και του λέει, δε φτάνει που κοιμάσαι στη Βουλή, λες και μαλακίες. Ησυχία! Σκιασμός! Ας το διάλογο εκεί! Το καταλάβαμε το μάθημα! Μάλιστα. Μπράβο! Πήγαινε στη θέση σου. Λοιπόν, ερχόμαστε στο άλλο μάθημα. Τα παιδιά των ζητιάνων σπανίως τα πλένομε. Και μονίμως θα πρέπει να έχουν συνάχη. Από συνάχη εδώ δεν βλέπω τι γίνεται. Είχε δάσκαλο, αλλά του πέρασε. Κακός. Να πας σπίτι σου, να ανοίξεις πόρτες και παράθυρα, να το βάλεις μέσα στη μέση, να μπουδιάσει. Μάλιστα. Μπράβο. Δεν μου λες, από τσιρίδες πώς πάει. Ου, δάξα το Θεό, έτσι και του κόψω μια τσιδιάρχης και τσιρίζει. Ναι, αλλά το βλέπω καλοτημένο. Τι του φοράς. Με μπεμπιλίνο. Μπεμπιλίνο. Ναι. Γιατί, μωρή. Δεν σου έχω πει χιλιάδες φορές ότι το σκατωμένο μωρό τραβάει πελατεία. Μα δεν μπορώ, δάσκαλε, έτσι και με πιέσει μπόχα θα λιποθυμίσω. Καλύτερα, να σε νομίζουν πεθαμένοι να σε λυπώνται. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και αν σε ρωτάνε γιατί μυρίζει το μωρό, έτσι θα λες εσύ ότι του έβαλα κολόνια τόσκα. Τόσκα. Γλίστε σας το σκατό, αφεντικό. Γιατί με διακόπτεις από το μάθημα. Σιγά το σεμινάριο. Σεμινάριο λέγεται, χαζί. Τι με θέλεις. Δεν μου είπες να σου πω ότι πρέπει να πας απόψε στη δεξίωση, το ξέχασες. Ωχ, το ξέχασα. Τα ρούχα είναι έτοιμα. Μουρή, έτοιμα τα έχω. Έλα, πάμε να κάνεις και ένα μπάνιο. Σου είχα ανάψει το θερμοσύφουνα. Καλά, πήγαινε και έρχομαι. Κοίτα, αντιμερών, έτσι. Αντιμερών, πήγαινε και έρχομαι. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σταματήσω εδώ το μάθημα, διότι πρόκειται να πάω σε ένα χορό για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δηλαδή, για μας, καταλάβατε. Α, και που είστε, σε λίγο καιρό θα σας αυξήσω τα ποσοστά που παίρνω από τα πόστα που ζητιανεύετε, διότι δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να παίρνω εγώ στον Άγιο Νικόλα ποσοστό 30%. Στον σταθμό Νέας Ιωνίας ποσοστό 20%. Είναι αμαρτία από το Θεό, έχουμε και έξοδα για τη σχολή, καταλάβατε. Α, και παρακαλώ πολύ να είστε πιο τακτικοί στα διδακτρά σας. Βαρέθηκα να τα ζητάω. Δάσκαλος είμαι. Δεν είμαι ζητιάνος. Κοσμά, έτοιμο το σόκιν σου. Σμόκιν το λένε, βρεζόν, σμόκιν. Θα σε παρατήσω και θα φύγω μα με ξαναπίζω. Να, εγώ φταίω.
που σου κάνω κοπλιμέντα. Κοπλιμέντα. Ναι. Ρε, άντε πήγαινε να πληθείς που βρωμάζει Τιανίλα. Ευτύχω. Εκτός από σωστή οικιακή βοηθός, φρόντισε να γίνεις και σωστό ζώο. Γιατί άνθρωπος δεν είσαι. Εγώ είμαι αυτή που είμαι, εσύ δεν είσαι αυτός που είσαι. Μωρέ, τι είσαι τελικά, ζητιάνος ή αριστοκράτης? Από επαγγελματική ανάγκη είμαι ζητιάνος. Και ποιος σου είπε, μωρό, ότι ζητιανιά είναι επάγγελμα? Μου το είπαν οι τσιγκάνες, καλέ μου, μου το είπαν στα χαρτιά. Σοβαρές κυρίες. Δεν ξέρω αν είναι σοβαρές, αλλά αληθινές βγήκανε. Απ' το ζητιανιλίκι έκανα όλα αυτά που έκανα. Δεκάρα, δεκάρα, πενινταράκι, πενινταράκι, δίφραγκο, δίφραγκο, τάλιρο, τάλιρο έφτιαξα όλη αυτή την περιουσία. Κι είναι καιρός, μωρή, να χαρώ κι εγώ τη ζωή μου. Για να χαρείς από εδώ και πέρα τη ζωή σου, πρέπει να βρεις μια καλή κοπέλα και να την παντρευτεί. Μην το ξαναπείς αυτό. Ακούσε εκεί, να παντρευτώ και να καταντήσω ζητιάνος. Και τώρα τι είσαι? Ζητιάνος, αλλά της κλεβικής, επίτιμος. Κάνω και φιλανθρωπίες, βοηθώ τους συνανθρώπους μου. Εγώ άνθρωπος δεν είμαι? Κάπου κάπου όταν ξεχνιέσαι. Τότε γιατί δεν με βοηθάς να παντρευτώ κι εγώ η κακομοίρα? Πώς να σε βοηθήσω, μωρή, τι να βοηθήσω? Να βγω στο ζητιανιλίκι για γαμπρούς και να λέω: βοηθήστε, παντρευτείτε αυτή τη σβούρα. Άλλωστε εδώ πέρα μου κουβαλάς ένα σωρό γαμπρούς, τους ρεμπεσκλέδες. Και ο Σωτήρης ρεμπεσκλέδης είναι? Ναι, ρεμπεσκλές. Τώρα έχει πάρει προαγωγή, έγινε ρεμπεσκλάς. Εγώ αυτόν αγαπάω. Αχ, τα διάλα, μωρή. Τι του βρήκες, μωρή, και τον αγαπάς, Αυτός είναι τάπα. Μισή θα μη πάνω από τη γη είναι. Και είναι και μεγαλύτερο στα χρόνια από σένα. Έχει μυστικά προϊόντα αυτός. Εμένα αυτός μου τη δίνει, αυτόν θα παντρευτώ. Παντρέψε τον, μωρή, να σε καταντήσει ζητιάνα. Και δε χαίρεσαι. Γιατί να χαρώ? Που θα γίνουμε συνάδελφοι. Αν χαθεί, φέρνω το σμόκι. Που θα γίνουμε συνάδελφοι. Στα διάλα από εκεί. Γίνουμε συνάδελφοι. Είσαι άξια εσύ να γίνεις ζητιάνα. Μαλάκο, μαλάκο. Πάω να γίνω όμορφος. Α, κατάλαβα, να μη σε περιμένω. Αυτός ο δρόμος είναι ό,τι πρέπει για το κόλπο μας, έτσι, Λίζα? Ναι, έτσι. Δεν θέλω υφάκι. Τελευταία μου το παίζεις πολύ αρσάκι. Άκουσε, Ρένο, πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Κουράστηκα πια να παίζω αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι. Και δεν μου λες, με τι θα πληρώσουμε τα χρέη μας? Θα πουλήσεις τα γουνάρι γάζου? Παράτα τις ειρωνίες, έτσι. Άκουσε, κοριτσάκι, η μεγάλη ζωή χρειάζεται θυσίες. Ποτέ δεν σου ζήτησα μεγάλη ζωή. Αν ήρθα κοντά σου ήταν γιατί σ' αγάπησα. Κουράστηκα όμως, μωρέ, ρε... Κόφτω! Δεν το προλάβαμε. Κόφτη μουρμούρα, ρε Λιζάκη. Κόφτη μουρμούρα. Λαλά, λαλά. Καλέ, τι ομορφιά είναι αυτή, Χριστέ μου, Παναγία. Να τε καλέ, εγώ και ο Γαρδέλης είμαστε. Δεν υπάρχει άλλος. Πού να μην αβασικαφώ. Πόσο, τόσο, τόσο. Εσύ τα διάλα, μωρή, θα πάθεις αφιδά του σιφτού σου και αυτού σου. Εγώ τι κάνω, το κάνω χορταστικό. Ρώτα και το Σωτήρι που τον έχω σουρώσει. Δεν μου λες, παιδάκι μου, πες μου, εσύ που δεν παντρεύεσαι, πώς τη βγάζεις? Με το δεξί. Καλά, το ξέρουμε πώς τη βγάζεις με τη χούφτα. Χούφτα είναι, θα περάσει σε μια εσένα. Έλα, βάλε μου γρήγορα τη γούνα, διότι έχω αργήσει από το χορό. Έλα, βάλε το ζώο να το πας βόλτα, έλα. Μην το ξαναπεί ζώο, θα σου πάρω διάλογο στον πατέρα και τη μάνα που σε έκανε. Λύκος είναι. Παναγία μου, Χριστέ μου, καλέ, τι ομορφιά είναι αυτή. Κοίταξε, πού να μην αβασκαθώ. Ωραία που είναι, μωρέ, αχ, μωρέ, Σωτήρη, τι τρως. Έλα, Σωτήρη, ξεκουμπίστηκε. Εδώ είμαι. Έλα τότε μέσα. Μέσα είμαι. Πού είσαι, καλέ? Εδώ είμαι. Σωτήρη μου, εδώ είσαι. Εδώ. Αν όλα φτιάξω το γουισκάκι μου με τα μυγδαλάκια μου, να με φτιάξεις. Εσύ θα βγεις κερδισμένη. Κόπιασε καψουρό, μαγκά μου. Και θα πιεις και θα φας καλά. Άντε, ετοιμάσου. Έρχεται άλλο. Δεν χτυπήσατε άσχημα? Λίζα, αγάπη μου, σε σκότωσε ο δολοφόνος. Μα τι λέτε, κύριε, εγώ δεν... Σταμάτα, σταμάτα, τα είδα όλα. Γρήγορα να την πάμε σε μια κλινική. Τη ακάτεψε. Να την πάμε, αλλά δεν φταίω εγώ. Λίζα, πέσαμε σε γνωστό. Τρέχα, Λίζα. Παραδείγμαμε, κυρία Σιμόμικε. Δεν φταίω εγώ. Δεν χρειάζεται, τους ξέρω καλά. Κάνουν αυτό το κόλπο για να εκβιάσουν τους οδηγούς. Ποιοι είναι? Για δεν είναι.
Δεσποινής Δαμιανού, σας συγχαίρω για την άψογη διοργάνωση του χορού. Μα γι' αυτό την έχουμε και πρόεδρό μας. Ω, σας ευχαριστώ πολύ. Τα εισιτήριά σας παρακαλώ. Μάλιστα. Τι σας χρωστάω. 4.000. Κοίτα να δεις, ρε, ξαφνικά γίναμε και φιλάνθρωποι. Πάντως καλύτερα εδώ παρά στη φυλακή. Ευτυχώς που είχα και μαζί μου λεφτά. Και τώρα τι κάνουνε. Μπήκαμε στο χορό και θα χορέψουμε. Ανησυχώ. Γιατί αργήσατε? Ελεήστε με. Παρτώνε. Ξέρετε, είχα περάσει προηγουμένως από έναν οίκο πτωχών. Α, κατάλαβα. Α, μη στηρίζεστε τόσο πολύ επάνω μου, διότι ταλαντεύομαι. Ω, παρτών. Τελικά εσείς όπως πάτε θα γιάσετε? Εμείς οι δυο θα γιάσουμε μαζί, κυρία Δαμιανού. Κοσμάς εγώ, Δαμιανού εσείς, θα γίνουμε οι σύγχρονοι Άγιοι Ανάργυροι. Ω, τι νόστιμο. Α, πώς τα λέω, πούστης. Πώς είπατε? Όχι, λέω, πού στηρίζετε αυτή την αγιοσύνη μας. Τις μεγάλες σας αγαθοέργειες. Ναι, ναι, τις κάνω. Ω, είστε χάρμα. Είμαι. Αυτό το ταγκό θα θέλω να μου το χαρίσετε. Βλέπω ότι το θέλετε πάρα πολύ. Α! Χορεύω μαζί σας, μου πέφτει. Τι σας πέφτει? Το ηθικό. Ενώ εσείς χορεύετε σαν πεταλουδίτσα. Και εγώ νιώθω σαν συνταξιούχος του ΙΚΑ. Νομίζω ότι πρέπει να διακόψουμε το χώρο. Τι θα πάρετε? Εσάς. Μακάρι. Ανοίξτε στο σωματείο μας. Όχι, όχι. Α, κατάλαβα. Θα αγαπάτε τους φτωχούς. Είστε φιλάνθρωπος, ε. Μάλιστα. Ωραία. Ξέρετε, εμένα με λένε Κοσμά. Εμένα Λίζα. Καλέ, πώς πέφτουν οι γυναίκες έτσι όταν ακούν το όνομα Κοσμά? Ορίστε. Όχι τίποτα, κορίτσι μου. Δούλευε εσύ, δεν είναι... Όμως εδώ μέσα. Κύριε αστυνόμε, εδώ είμαστε ένας και ένας. Έτσι δεν είναι, δεσποινής Λίζα? Ναι, ναι. Μα γιατί με σφίγγει από τώρα, αφού έχουμε καιρό στη διάθεσή μας? Ο σύζυγος? Όχι, δεν είμαι παντρεμένη.
Αραβωνιαστικός μου είναι. Α, κι εγώ δεν είμαι αραβωνιασμένος. Πάπως έτσι. Να, ξέρετε, δεν, ακόμα δεν έχω το, την, το σας. Τι? Το, δεν έχω βρει τον τύπο σας. Α. Μάλιστα. Είστε πολύ ευγενικός. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι γοητευμένη. Χάρηκα. Πάρα πολύ γοητευμένη. Κύριε Παπακόσμιο. Αχ. Τα μισά λαχεία του χώρου μας μείναν απούλητα. Χαίστηκα. Δεν σας άκουσα. Καλύτερα. Πρέπει να τους μιλήσετε. Μόνο εσείς μπορείτε να τους ξυπνήσετε τα φιλάνθρωπα αισθήματα. Τα αγοράζω όλα εγώ. Μα αυτό είναι εξαίσιο. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να διακόψετε για λίγο τη διασκέδασή σας. Πρέπει να σας αναγγείλω την εξαίσια χειρονομία του κυρίου Παπακοσμά. Ο κύριος Κοσμάς Παπακοσμάς αποφάσισε να αγοράσει όλα τα λαχεία του χορού μας που έμειναν απούλητα. Ποιος αγοράσε τα λαχεία? Εσείς. Εγώ. Μα φυσικά. Τι που αγοράσα εγώ, βεβαίως. Και βάζω και 200.000 δραχμές στο ταμείο του συλλόγου για να βοηθήσω τις άπορες κορασίδες. Διότι η πρίκα μπορεί να καταργήθηκε, αλλά η τρύπα όχι. Πολύ ωραίος ο τύπος. Σε αυτούνου το αυτοκίνητο να πέσεις, να κάνεις την καλή σου. Πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ. Νομίζω ότι βγάλαμε λαβράκι. Τι εννοείς? Πάμε και θα σου εξηγήσω. Γνωρίζετε το ζευγάρι που έφυγε? Όχι, πρώτη φορά τους είδα. Ήθελα να ξέρω ποιος τους έφερε. Μάλλον ο πελαργός. Εσάς ο πελαργός σας έφερε? Όχι, τσίχλα. Τσίχλα? Ναι, έτσι έλεγε η μαμά το πουλί του μπαμπά μου. Τσίχλα. Να πεθάνουνε οι άντρες, να πεθάνουνε. Που γουστάρουν μοναχά να μας το πιάνουνε. Να πεθάνουνε οι άντρες, να πεθάνουνε. Καλημέρα, ευτυχία. Καλώς το Μίτσο, τον ιδιαίτερο γαλατά μας. Έφερα το γάλα. Γαλατάς είσαι. Τι ήθελες να φέρεις? Γάλα θα φέρεις. Μήπως ήθελες να φέρεις ούζο με μεζέ? Γιατί μου μιλάς έτσι απότομα, ρε ευτυχία? Γιατί κλωτσάς την τύχη σου? Πάλι τα ίδια, Μίτσε. Αφού σου είπα, είμαι λογοδοσμένη άλλοθεν. Το ξέρω. Ο Σωτήρης όμως δεν είναι για σένα. Εγώ είμαι ο τύπος σου. Έχω και 10 κεφάλια. 10 κεφάλια. Και τι είσαι, βρε, η αρνέα σκύδρα? 10 τις έκανα τις γελάδες. Δα, ψυχή μου, 10 τσίκαμες. Και εμένα τι με θέλεις, να κάνω την 11η? Εσένα σ' αγαπάω, ρε φτυχίτσα. Θέλω να σε κάνω γυναίκα μου. Θέλε με και αγάπαμε. Εγώ δεν σε γουστάρω. Μυρίζεις μαντρί. Κι ο Σωτήρης τι μυρίζει? Λατούρ. Λατούρ, κατούρ. Σε παρακαλώ πολύ να μην ξαναβάλεις το στόμα σου στο Σωτήρη, γιατί θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Ρίστε μας. Λούστριδες και χαμάλιδες γίναμε ένα τη σήμερον ημέρα. Καλά, μη θυμώνεις, ρε φτυχίτσα. Θυμώνω, βρε, παλιό γαλατά. Με έχεις κάνει έξω φτερνών. Μωρή ευτύχω. Μωρή, θα τα ρίξεις. Τώρα, να τον κι άλλο. Μωρή, μη σου πω να μην ξεφωνασκείς. Παθαίνω στράκ, τα χάνω. Μωρή, έχεις τίποτα στο κεφάλι σου για να χάσεις με το Σωτήρι που έπλεξες? Όλοι με το Σωτήρι τα βάζετε, μωρέ, τον ζηλεύετε. Επειδή στεκνοφέρνει. Ο Σωτήρης είναι γαμπρός δακτυλοζητούμενο. Εγώ το ξέρω καταζητούμενο. Αλλάζει τις φυλακές σαν τα πουκάμισα. Τι θες να κάνει? Σωστά. Και οι φυλακές είναι σαν τα παπούτσια. Όταν σε στενεύουν, τα αλλάζεις. Μωρή! Μωρή, ευτύχω, τι είναι αυτά εδώ? Τι είναι, από τσίγαρα είναι. Πάλι μου ξαναέφερες αυτό το ζουμπά εδώ μέσα. Μωρή, θα σε στείλω στο χωριό σου, τ' ακούς? Αμήν και πότε, να αποκεντρωθώ. Θα πάρω μαζί μου και το Σωτήρι. Μην τον πάρεις το Σωτήρι στο χωριό. Γιατί? Γιατί θα νομίζω ότι παντρεύτηκε σε δίσκηνο με ρόδες. Όχι, να πάρουμε το Μίτσο που επειδή σε έχει γελάδια, μας παριστάνει τον καουμπόι και καπνίζει και Μαλίμπορο. Ναι, μωρή, τον Μαλίμπορο να πάρεις, διότι είναι εργατικός. Τίμιος είναι και πολύ άντρας. Πού το ξέρεις? Μπα και σηκωφέρνει. Καλά, καλά, παιδί μου. Ποιο κουστούμι να σου ετοιμάσω, πες μου. Σήμερα. Το μουτζούλι του τυφλού. Τίποτα δεν μου ετοιμάσει σήμερα. Κάτσε, μπορεί να σου πω. Ξέρεις, εχθές γνώρισα το κορίτσι των ονείρων μου. Έχει 2 μάτια, 2 χείλη, 2 πόδια. Κι αν είχε 40 πόδια, θα ήταν 40 ποδαρούσα. Έχει μια φινέτσα, μια τιμιότητα. Λες και ο Θεός την έπλασε για μένα τον Τίμιο. Έτσι και την ξαναβρώ θα σταματήσω να ζητιανεύω. Έχω πολλά λεφτά για να τη συντηρήσω. Τι λες τώρα? Μωρέ, στα έλεγα εγώ, ερωτέψου να δεις την υγειά σου. Από τον καιρό που ερωτεύτηκα εγώ το Σωτήρι, μου φύγαν ως και οι κάλλοι. Σου φύγαν από τα πόδια και πήγαν στο κεφάλι. Αποχωρώ. Κάτσε κάτω, άκουσε και τ' άλλο. Έχω να μαγειρέψω. Μετά, παιδί μου, άκουσε να δεις. Εμένα εχθές με έπιασε το φιλανθρωπικό μου. Τι το ήθελε και με έπιασε το φιλανθρωπικό.
5.000 δραχμές σε επιταγή για να πρικιστεί μια άπορη. Ορίστε, και εμένα δεν μου κόλλησες ούτε τα αισθήματα του οικός. Άσε με, θα στα κολλήσω. Λοιπόν, εγώ αυτά τα λεφτά πρέπει να τα πάρω πίσω. Πώς, με ποιο τρόπο? Καλά τώρα, τι δουλειά κάνουμε? Μην και βόσκουμε. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με να παντρευτώ. Είμαι μόνη και απροστάτευτη σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχω ούτε πατέρα, ούτε μητέρα. Ας με βοηθήσει το ταμείο σας, σας παρακαλώ. Το λόγο έχει ο κύριος Παπακοσμάς. Μερσί. Δεν μου λες, κοριτσάκι μου. Να σας πω, καλέ μου κύριε. Για να βγάλεις λεφτά θα πρέπει να δουλέψεις. Εσύ από ό,τι βλέπω είσαι μια χαρά κοπέλα. Γιατί δεν δουλεύεις? Να ξέρετε, η ανεργία, ο πληθωρισμός. Δεν βρίσκω δουλειά. Λες αλήθεια? Να θάψω τη μάνα μου. Πάλι να τη θάψεις? Προηγουμένως μας είπε ότι είναι πεθαμένη. Έπια! Για μερικά ψαροχιλιάρικα θα μου κάνετε ανάκριση? Με καραφλιάσατε, όχι αδελφέ. Την είδες την κούλα? Μα είναι καταπληκτικό. Πώς το καταλάβατε ότι μας έλεγε ψέματα? Τώρα τι λέτε, λίμωνο. Τι τα φοράμε τα γαλόνια, μπρίκια κολλάμε. Με τα λύπης μου βλέπω ότι από όσες πέρασαν, καμιά δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα προσόντα. Ας μην βιαζόμαστε, το καλό πράγμα αργεί να έρθει. Να έρθει η επόμενη. Είναι η τελευταία. Και τυχερή. Έλα, μην κλαις γιατί μου σπαράζεις την ψυχή. Όχι, θέλω να πεθάνω. Μην το λες αυτό τώρα, μωρέ, αυτό είναι στο τέλος. Εσύ δεν μου είπες να το πω. Συνέχισε. Τι λέει? Τίποτα, όποιος κλαίει ό,τι θέλει λέει. Συμπαθάτε με, αλλά είμαι εξώνευ αυτού. Γιατί ήρθα εδώ? Είναι επειδή βρίσκομαι πρώτο χιλέον του γκρεμού. Έχεις μεγάλη ανάγκη. Κόψιμο που λένε. Δεν έχω που την κεφαλή πλύνε. Ορίστε μου, η σαπούνη έχει να πλύνει το κεφάλι της. Το δύστυχο. Που σπάραξε την ψυχή. Να συνεχίσω. Συνέχισε. Βοηθήστε με, καλοί μου άνθρωποι. Βοηθήστε μια παρθένα να κάνει οικογένεια και παιδιά. Και να μην κατρακυλήσει στον Τούρκο της αμαρτίας. Κοινός μη ζητά. Μη το λες αυτό. Γιατί τότε νες, τι να την κάνω τη ζωή. Κι αν είναι κι άλλοι τώρα. Από χιλιάδες κόμενοι θα με έχουν απαυτώσει. Αυτό ήταν δικό της, δεν της το παγώ. Το χρυσό μου, έχει και ειδικές αρχές. Σε αυτήν θα πρέπει να δώσουμε όλο το ποσό που προσφέρει ο κύριος Παπακοσμάς. Μήπως θα έπρεπε να εξετάσουμε το θέμα της εις βάθος? Σε αυτήν. Είστε σίγουροι να τα δώσουμε τα λεφτά σε αυτήν? Ναι. Σαν δημοκρατικός πολίτης είμαι και εγώ με την πλειοψηφία. Τώρα αν έχετε αντίρρηση. Καλέ, τι αντίρρηση να έχω? Τι ακούτε, με πείσατε. Να υπογράψω την επιταγή. Καλά, καλέ, θα την πάρεις. Μας κάνεις έτσι. Σε καλή μεριά. Ευτυχώ, δώσε την επιταγή. Καλά δεν παράστησα την άπορο. Μια χαρά, σε μια στιγμή όμως τα σκάτωσες, αλλά τελικά τα κατάφερες. Εσύ λοιπόν έχεις μέλλον, το ξέρεις. Δώσε την επιταγή. Πάρτινε, δηλαδή σε εσύ έτσι παριστάνεις τον κουβαρντά. Απ' τη μία τα δίνουμε και απ' την άλλη τα παίρνουμε. Αλλά ρετούρ που λένε. Εμένα μια μέρα να είσαι σίγουρη ότι θα με στήσουν άγαλμα για τα καλά που κάνω. Αχ, αφεντικό, πολύ κόσμο κοροϊδεύεις, αλλά πρόσεξε ότι καμιά φορά το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Το δικό μου το πουλί δεν έχει μύτη, είναι άμυτο. Λοιπόν, άντε πήγαινε σπίτι τώρα. Πού να πάω, εσύ που θα πας? Εγώ θα πάω στη Ζητιανιά έτσι σαν τυφλός για να βγάλω το λογαριασμό της ΔΕΗ. Μας ήρθε ακριβώς, παιδάκι μου. Και ύστερα θα ψάξω. Τι να βρεις τυφλός άνθρωπος? Τη Λίζα, ρε. Τη γυναίκα των ονείρων μου. Ας το καλοφύγει. Άντε στο καλό. Κοιτάρια στα δικά σου. Όλο δεν έχουμε λεπτά και όλο σε ακριβά μαγαζιά πηγαίνουμε και τρώμε. Μα είναι η καμούφλα μας, αγάπη μου. Πρέπει να παϊστάρουμε τους πλούσιους. Είναι και αυτό ένα από τα κόλπα της δουλειάς. Δουλειά, απάτη θέλεις να πεις. Απόψε έχω προαίσθηση ότι θα πάμε καλά. Θα τα πιάσουμε γερά. Ναι, ή θα τα πιάσουμε ή θα μας πιάσουν. Μάτια έχω και κόσμο δεν βλέπω. Ελεήστενε χριστιανοί. Ελεήστενε, ματάκια έχω και κόσμο δεν βλέπω. Στο διέλο δεν μου δίνει φράγκο σήμερα. Μάτια έχω και κόσμο δεν βλέπω. Μάτια έχω. Τι έργο που παίζει, Παναγία μου, τα όργια της Μπενέτας. Σε λυπάμαι, ρε φίλε που δεν βλέπεις, σε λυπάμαι. Αφού λυπάσαι, δώσε ένα κατοσταράκι. Ρε, αλλού το πάω. Μέσα υπάρχει ζωντανό πορνό, σκέτο όργιο. Ωραία τη χάρη το μάτι σου, κρίμα που δεν βλέπεις, ρε φίλε μου, κρίμα που δεν βλέπεις. Θα κάνω εγώ κάτι τέτοια, ρε κόπανε. Τι θα πάρει κάτι να μας δείξει τι ξέρει, ρε! Ο
Εσείς, κάντε τα χέρια από τις τσέπες και χειροκροτήστε τους καλλιτέχνες, ρε! Φίλε, παίξε κάτι με τα κορδιόν. Μπορεί να φτιαχτούν καλύτερα. Έτσι όπως τον είδα αυτό να είναι με την καράφλα, νόμιζα ότι κάθοταν με τον κόλλα πάνω. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, να βλεφαριάσω κι εγώ λίγο. Ρίξ' του κι άλλο, μωρέ! Δεν μου λες, ρε παππού, σου δουλεύει ο κεντρικός διακόπτης. Σούζα στέκεται. Τι λέει, ρε παιδί μου, σηκώνει και ψυγείο, ε. Βέβαια. Κοίτα τον κολόγερο. Ρε εσείς, αστυνομία, αστυνομία, πελαγιάλισε με. Μη σήμερα, πελαγιάλισε. Τι ζητάς εσύ εδώ, τυφλός άνθρωπος? Ποιος είσαι, καλέ μου άνθρωπε, ο παπάς? Ποιος παπάς, Χριστιανέ μου, τι ζητάει εδώ μέσα παπάς? Μα δεν μπήκα σε εκκλησία, λάθος πόρτα έκανα. Μα τι λες τώρα, νυχτιάτικα λειτουργούν οι εκκλησίες. Νύχτα είναι. Συγγνώμη, ξέχασα ότι... Μη μου το θυμίζεις, καλέ μου άνθρωπε. Κι όλα αυτά τα βογγητά που άκουγα δεν ήτανε προσευχές πιστών. Αντίθετα, ήταν βογγητά σατανάδων. Μπήκε σε κινηματογράφο που παίζει ζωντανό πορνό. Εγώ είμαι αστυνομικός. Αχ, και αυτό το άξιος που άκουγα. Νόμιζα ότι χειροτονούσαν κάποιο Μητροπολίτη. Έλα να σε βοηθήσω να βγεις από εδώ. Αχ, ο Θεός να με συγχωρέσει. Εσύ, τι φλώσε αυτό με τα αρκοντεόν. Έτσι φαίνεται. Και τι γίνεται εδώ μέσα? Αναμαλίες. Φτιάχνεται, φαίνεται, με τα βογγητά. Ακουστικός δίμου. Είδες, φίλε μου. Όχι, σε ευχαριστώ. Άντε το κάτω. Ελεήστε καλέ τον τυφλούλι. Ελεήστε καλέ τον τυφλούλι. Ματάκια έχω και κοσμούλι δεν βλέπω. Ματάκια έχω και κοσμούλι δεν βλέπω. Σουζέψες τη δουλειά με την κρίνια σου. Ούτε μηχανάκι δεν περνάει. Μ' αρέσει που είχες και προαίσθηση. Ρενό, πάμε να φύγουμε, κρυώνω. Περιμένε λιγάκι ακόμη. Βλέπω φώτα στο βάθος. Ετοιμάσου! Ελάτε να την πιάσετε. Ελάτε να την πιάσετε. Γιατί να την πιάσουμε, ρε φίλε? Γιατί δεν μας την πιάνεις εσύ καλύτερα? Του γαμού το! Χριστός και Παναγία, γιαγιά, σε πάτησα τελείως. Τι ήθελες και εσύ τέτοια ώρα μες στον δρόμο, καλέ γιαγιά? Πολύ σφιχτό βυζί έχει η γιαγιά. Μάνα, μανούλα, μαμά. Αυτό το έργο το έχω δει, ήταν καλό, κύριε. Μητέρα. Μητέρα σας. Τις ακάτεψες, δολοφόνε, τις ακάτεψες. Μην την κουνάτε έτσι, να την διαλύσετε, κύριε. Πάψε. Πού θα βρω εγώ τώρα να την διατρέψω, Πού θα βρω? Πάμε στην αστυνομία. Αχ, καλέ, μην κάνετε σας ειρήνα και με τρομάζετε, καλέ κυρία. Γιατί να την πάμε στην αστυνομία? Γιατρός της χρειάζεται, δεν της χρειάζεται αστυνομικός. Τι γιατρός, πού θα βρω εγώ τα λεφτά? Εγώ είμαι φτωχός άνθρωπος. Τα στοιχεία σου. Μάλιστα, κύριε. Θα σου κάνω αγωγή. Μάλιστα. Τα στοιχεία σου. Να, 50.000, κύριε, τα στοιχεία μου, να και η κάρτα μου εδώ πέρα. Και ό,τι χρειαστείτε, πάρτε με στο τηλέφωνο. Ελάτε, πάρτε τη μανούλα σας. Μπράβο, ρε, είσαι καλό άνθρωπο, κύριε. Είσαι καλό. Εντάξει, γιαγιούλα, εντάξει. Εσύ θα μας θάψεις όλους μια μέρα. Σε ευχαριστώ, Παναγίτσα μου. Ο φιλάνθρωπος. Λες να μας γνώρισε? Α, αποκλείεται. Δεν σου είπα εγώ ότι θα βγει αληθινό το προαίσθημά μου, ε? Πέσαμε σε χρυσορυχείο. Μάλλον σε χρυσό άνθρωπο. Ωπο, περικέτια. Σου φέρα και μια ποικιλία στο τάπερ, αγριογκόμενέ μου. Λοιπόν, να πέσουνε τα χωνευτικά. Πικρά ποτά και τσιτσιμπήρε. Να σ' ανοίξω μια σαμπάνια, είναι ρευτικιά και καρδαμωτικιά. Πάντα έχεις ωραίες ιδέες. Ξέρεις τι γίνεται εδώ μέσα? Τροϊκός πόλεμος. Έχουνε πέσει τα σουτζουκάκια, οι καπαμάδες, οι μουσακάδες. Ας εκείνη η λακέρδα, Θεέ μου, τι μοσχοβολιά ήταν αυτή. Πω, πω, μερικέδια. Άρχοντας. Άρχοντας. Έλα. Σου έφερα το χωνευτικό σου απεριτίφ. Πες μου τόπο προέλευσης και μάρκα. Άμα ήξερα να διαβάζω ξενικά, τώρα θα ήμουν μέτρου μοτέλ. Την μπούκα προς τα εκεί. Όχι προς τα εδώ.
χτύπησες, πασά μου. Έλα, παιδί. Έλα, μωρέ, θα μου βγάλεις μάτι εσύ. Δεν μου λες, εδώ μέσα θα την πιω, στο κουβά. Σου έχω ποτήρι, να το. Ποτήρι. Ναι. Α, δεν το είδα, για να είναι παγωμένο, ε. Δρασερά, δρασερά. Πω, 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 μάγκικα. Ναι, παιδαρέ μου, πιες. Άσμα. Αχ, εσύ θα με φας. Σωτήρι μου, σωτήρι μου, δέρβιση νοικοκύρι μου. Καθάρισες για ένα εξάμηνο. Πούρο. Αμέσως, λόρδε μου. Ορίστε. Τι είναι αυτά. Πούρα. Δεν είναι αβάνας. Αυτά που μάρει τα φεντικό μου. Χαρά στο πρόσωπο. Εγώ αυτά δεν τα βάζω στο στόμα μου. Θα σου έλεγα που να το βάλεις. Για να γίνει ο γάμος πρέπει να πέσουνε ενισχύσεις. Θα πέσουνε, θα πέσουνε. Μ' αρέσει η κατανόηση που έχεις. Θα τον σκοτώσω. Λοιπόν, να πεις σε αυτό το σπάγκο το αφεντικό σου που μου κάθεσε στο μάχη σαν χταπόδι κρασάτο να πέσει οικονομικός αν θέλεις να γίνει ο γάμος αξιοπρεπός. Θα πέσει, θα πέσει. Δεν βλέπω σβελτάνα. Τρενάρει, τρενάρει πολύ. Κι άμα τρενάρει, καμιά μέρα θα τον κάνω τουλούμι στο ξύλο. Όχι και να τον βαρέσεις. Μην ξεχνάς ότι ξέρει και ζει ο Τσίτσου. Με έκανες και γέλασα. Έτσι και τον εφησίξω θα φύγει σαν μπίπουλο. Εμπρός. Για κάνε φούβρε, Σούπερμαν. Αφεντικό ήρθες! Όχι, θα έρθω σε λίγο. Εγώ να μην σας κρατάω άλλο. Ώστε θέλεις και πριν το κύριε Σωτήρη. Με φύγεις. Σε φύγω. Έξω ρε. Έξω από το σπίτι μου. Άσε με μωρή εσύ. Ας παζιάνω. Πλάκα. Πλάκα με αυτό. Εσύ μην ξανανοχλείς την Ευτύχο γιατί θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Τα ακούς. Σκοτώνεις το αίσθημά μου. Εσένα θα σκοτώσω τσιτσιφιόνιε. Αγάπη. Μας χωρίζουν. Φούλα. Πάει ο Σωτήρης, εξανεμίστηκε! Γιατί μωρή το κουβαλάς εδώ μέσα αυτό το ρεμπεσκλέ, γιατί! Γιατί μου τη δίνει! Και εσύ το παίρνεις! Άμα το ξαναδώ εδώ μέσα θα φύγεις από το σπίτι μου! Ώστε με διώχνεις! Ναι, μωρή, σε διώχνω! Δεν φεύγω, θέλω άτα! Πάρε ένα γκούρι όρθιο και δυο αυγά μελάτα! Άκου να σου πω! Άσε με, μωρή!
Άσε με στις μαύρες μου σήμερα. Τρακάρισα και με τα μάξι. Κοσμά μου, τι έπαθες, είσαι καλά. Πού έπεσες, σε κολόνα, τρακάρισες. Δεν ήταν κολόνα, κολόγρια ήταν. Τη σκότωσες? Όχι, την τσέπη μου σκότωσα. Για να γλιτώσω τα δικαστήρια και τις αστυνομίες έδωσα στο γιο της 50 ολόκληρα χιλιάρικα. 50 χιλιάρικα? Πολλά λεφτά, ρε παιδάκι μου. Και τώρα πρέπει να βρω έναν τρόπο πώς να τα ξαναπάρω πίσω, ρε παιδί. Ωραία, αποτρόπους εσύ, άλλο τίποτα. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να τα πάρω πίσω. Δεν μου λες, μόνο Κοσμά μου. Πίσω. Τι βρήκε τη Λίζα? Τη βρήκα. Βρήκε τη Λίζα? Τη λύση, μωρή, που θα πάρω πίσω τα λεφτά. Τη Λίζα. Κάτσε εκεί. Σωτήρι μου, σωτήρι μου. Σκληρέ χαρά από. Ναι, καλησπέρα σας. Εδώ παπά Κοσμάς. Εσείς είστε κυρία Δαμιανού. Με συγχωρείτε για το ακατάλληλο της ώρας, αλλά ξέρετε, πρέπει να βοηθήσετε μια δυστυχισμένη ύπαρξη. Κόφτε ύπαρξη. Να. Ναι, βεβαίως. Ναι, κοιτάξτε, πόσα λεφτά έχουμε στο ταμείο? Όχι τόσο πολλά, καλέ, όχι. Κάπου 50-55 χιλιάδες. Ναι, εκεί. Ναι, είναι μια δυστυχισμένη ύπαρξη. Μια γριούλα είναι. Μια γριούλα ζητάει επιγόντως να σας δει. Έρχεται, λέει, εκ μέρους του κυρίου Παπακοσμά. Α, ναι, να περάσει αμέσως. Περάστε μέσα. Αν τι, απ' έξω θα περάσω. Μέσα θα περάσω. Να καθίσω, κόρη μου. Γιατί έρχομαι από τις Κουκουβάουνες με τα πόδια. Καθίστε, κυρία μου. Όχι, κυρία. Δεσποινής, παρακαλώ. Και Παρθένα. Κι εγώ. Τι, Παρθένα? Όχι, Δεσποινής. Α, είπα κι εγώ. Γιατί πού να βρεις Παρθένα τη σήμερον ημέρα. Τα τότε χρόνια εμείς μέναμε. Τι θα πάρετε να σας κεράσω? Καφέ, λεμονάδα, πορτοκαλάδα, σεβενάπ. Κανα τσιμπουκάκι έχετε? Όχι, εμείς δεν καπνίζουμε. Όχι, γιατί εμείς οι Σμυρνιές που και που κάνουμε κανένα τσιμπουκάκι. Τι έχετε? Δεν είμαι καλά για την υγεία μου. Οι γιατροί μου είπαν να προπονούμε για πτώμα. Πρέπει να κάνω εγχείρηση. Τι εγχείρηση? Προστάτη. Πώς? Στο μάτι. Στο μάτι. Τι έχει το μάτι σας? Να δεις πώς το λένε, μωρέ. Μια γάρα. Μια γάρα? Ναι. Μάλιστα, καταράκτη. Μάλιστα, καταράκτη. Μπράβο, κορί. Μπράβο, και να ήταν μόνο αυτό. Έχετε κι άλλο? Ορχίτιδα. Πώς? Έχω ένα μπόνο εδώ κάτι πονάκια. Α, μάλιστα, σαλπιγκίτιδα. Ναι, μπράβο, από αυτή τη ρουφιάνα τη σαλπιγκίτιδα. Αφού να φανταστείτε, ξυπνάω κάθε πρωί με σάλπιγκες, νομίζοντας ότι είμαι στρατιώτης για συσίτιο. Άμα δεν είχα και το ζάχαρο, άντε καλέ, θα ήμουν απερδίκη μια χαρά. Έχετε και ζάχαρο? Πόσο? Δεν θυμάμαι. Πόσο μου είπε ο γιατρός? 1 κιλό, 2 κιλά, δεν θυμάμαι, θα σας γελάσω. Αφού να φανταστείτε, μου είπε ότι άμα δεν κάνω δίαιτα, σε λίγα χρόνια θα γίνω κομπόστα. Έτσι μου είπε. Κακομοίρα μου. Κακομοίρα. Τέλος πάντων, μου δίνετε παρακαλώ την επιστολή που σας έδωσε ο κύριος Παπακοσμάς. Την επιστολή που σας έδωσε ο κύριος Παπακοσμάς. Βεβαίως, την επιστολή, βεβαίως. Τσάκω τίτη. Μάλιστα. Άποροι. Άποροι. Πολύ άποροι. Απορώτατοι. Αφού απορώ κι εγώ. Το ταμείο μας αυτή τη στιγμή θα σας δώσει 55.000 δραχμές. Να'ν καλά το ταμείο σας. Να'ν καλά το ταμείο σας. Ο Θεός να σας βάλει λεφτά το ταμείο σας. Α, Παναγία μου. Αφορολόγητε κι εσύ. Φυσικά. Θα μας υπογράψετε μια απόδειξη. Θα σας υπογράψω. Μόνο που ξέρετε, δεν ξέρω γράμματα. Με σταυρό. Α, με σταυρό. Θα βάλουμε σταυρό. Α, τι καλά. Δεν μου λέτε ένας φτάνει. Φτάνει. Όχι, γιατί εμείς τις εκλογές τότε βάζαμε 5. Άντουσαν ή
χτύπησες, γιαγιάκα? Νομίζω, γιά μου, ότι από το πέσιμο έπαθα θλάση στα ούρα. Μισό λεπτό να σου πω. Α, το μανάρι μου το γρυζό μου. Πώς ήταν και πώς έγινε. Κάποτε το χτένιζα το μανάρι μου. Τώρα ούτε σαπούνι δεν πιάνει. Σαν τη φαλάκρα του Μπάρκουλη έγινε. Πώς προλάβα, γίνανε άφαντη. Τι πράγμα? Άφαντη γίνανε, χάθηκαν. Πάει τσάντα σου, γιαγιάκα, πάνε τα λεφτά. Τι λες, μωρέ, κουτί είμαι εγώ. Εδώ τα έχω τα λεφτάκια. Τα λεφτάκια, τα λεφτάκια. Στην τσάντα τι είχες? Το χρήμα το περίφρονο και δεν το λογαριαζώ. Άλλαξε τραγούδι, βρε ηλίθιε. Γιατί, δάσκαλε? Μη μιλάς έτσι καλά, γιατί, δάσκαλε, όπως μίλαγες προηγουμένως. Γιατί, δάσκαλε? Γιατί με αυτό το τραγούδι το χρήμα το περιφρονώ, ποιος θα περάσει ρε να σου δώσει λεφτά? Δεν μου λες πως έπιασες σήμερα? Τίποτα. Τίποτα δεν έπιασες? Γιατί δεν έπιασες τίποτα? Μου ξεφτύλισες το πόστο, βρε. Εμένα θα μου δίνεις τα ποσοστά μου, είτε βγάζεις είτε δεν βγάζεις. Δεν μπορώ, δάσκαλε. Δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί? Γιατί δεν βγαίνω? Δεν βγαίνει. Σοβαρά δεν βγαίνει? Κοίταξε να δεις, εγώ θα το δώσω το πόστο αυτό σε κουφό. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δάσκαλε. Γιατί? Γιατί με προστατεύει τον οικειοστάσιο. Χαίστηκα. Εσύ θα φύγεις από εδώ. Τα ακούς, κόπανε. Αν να καθίσεις από εκεί πέρα. Και πού θα πάω? Στην οδό Μαλακίας 31. Μπα. Πού? Θα κάνεις αυτό που σου λέω. Και εμείς άποδοι μας. Αφού είναι φιλάνθρωπος, γιατί να μην ενισχύσει και εμάς? Μα μας έδωσε ήδη 50.000. Λίγα είναι. Αυτές είναι για ψωμοτήρι. Εγώ έχω συνηθίσει στο χαβιάρι. Από ό,τι ξέρω, στον Κορίδαλο έχει αλλάξει το μενού. Δεν θέλω χιούμορ. Έτσι, κοριτσάκι. Και μην ξεχνάς ότι σε φλερτάρισε ανοιχτά στο χώρο. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Σταμάτα. Τι θέλεις να πεις? Έχουμε την κάρτα του. Την έχουμε και λοιπόν. Θα παίξεις την ερωτευμένη. Θα του φάμε πολλά λεφτά. Απ' τη φάτσα φαίνεται ότι είναι θύμα. Το μωρό σου το συνεχωμένο που είναι? Το άφησε σήμερα στο σπίτι, βρήκα μια babysitter. Ο άντρας σου ο παράλυτος που είναι? Μα δάσκαλε, σήμερα είναι Παρασκευή, έχει ρεπό. Πάει να παίξει τένις. Σας απολύω και τους δύο. Γιατί? Τι γιατί? Σας έχω δώσει τα καλύτερα πόστα και εσείς δεν κάνετε τίποτε. Δεν παίρνω ποσοστά και εγώ μπαίνω μέσα. Άι σιχτήρ μωρή. Να πεθάνουνε οι άντρες, να πεθάνουνε. Που γουστάρουν μοναχά να μας το πιάνουνε. Να πεθάνουνε οι άντρες, να πεθάνουνε. Μωρή, κι άμα πεθάνουμε πώς θα τη βγάζετε εσείς, με χειροτεχνία? Σιγά καλέ, με τρόμαξες εσύ, μια φορά θα με αφήσεις στον τόπο. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Έλα πάλι με νεύρα μου κουβαλήθηκες, τι έγινε, δεν τα πήρες πίσω τα 50? Τα 50 τα πήρα και με τόκο, αλλά... Αφού γιατί έχεις νεύρα τότε αφού τα πήρες? Έχω μπλέξει με τους μαθητές μου, παιδί μου, αυτοί δεν είναι ζητιάνοι, αυτοί είναι ανίκανοι ζητιάνοι. Και δεν χαίρεσαι, υπάρχει μωρέ ικανός ζητιάνος, όλοι τους ανίκανους παριστάνουν. Ναι, αυτοί είναι ανίκανοι, αλλά εγώ από την ανικανοσύνη τους δεν παίρνω τα ποσοστά μου, κατάλαβες? Έτσι μου έρχεται να αλλάξω επάγγελμα. Τυχερός λοιπόν που δήλωσε άνεργος και δεν έχει προβλήματα ο Σωτηράκης μου. Μη μου το ξαναπείς αυτό το όνομα, γιατί θα σε κουρέψω, τ' ακούς? Πήγαινε γρήγορα να μου βάλεις να φάω, πεινάω! Το φαγητό γίνεται μόνο του, το έβαλα στη μήτρα ταχύτητος. Στη μήτρα? Μωρή, τι θα φάμε, φαγητό ή αποβολή? Στο γυαλό. Δεν θέλει σκέψη. Τηλεφώνησε. Έχουμε μείνει ρέστη. Μα είναι τόσο δύσκολο να βρούμε μια δουλειά της προκοπής? Δύσκολο δεν είναι, αλλά δεν συμφέρει. Με τα λεφτά της δουλειάς θα πάρουμε popcorn. Αλήτη. Είπες τίποτα? Όχι τίποτα, κάτι δικό μου. Τηλεφώνησε λοιπόν. Άντε, γιατί και η υπομονή έχει τα όρια της. Τζατζικάκι, δροσερό, δροσερό, να μην σε χάσω κι από πελάτη. Τζατζίκι δεν τρώω, βρωμάει. Γιατί, μήπως πρόκειται να φιλήσεις καμία? Αυτό να μου πεις. Μωρή, δεν μου λες, εκείνη που σου την έδωσε κατά κούτελα, τι γίνεται? Μου έδωσε κανένα σημείο ζωής και θανάτου? Η Λίζα, να. Πού να ψάξω να τη βρω με τις δουλειές που έχω? Περίεργο πράγμα. Ποιο? Ολόκληρος άντρας, πώς τη βγάζεις? Α, δεν υποφέρεσαι έτσι. Τι χαμηρά και το φτιάξα κι ωραίο. Πέσε κατά κύλο στην κλαδική μας και αυτό είχα. Μου φέρεσε πολύ άσχημα. Φεμινιστή, φεμινιστή. Έτσι εγώ φέρομαι στα ζώα. Σήκω στο τηλέφωνο. Δεν το σηκώνω. Απέργω. Χαίστηκα. Εμπρός. Ποιος είναι? Η Λίζα. Η Λίζα! Ναι.
τηλέφωνο, μωρή! Πάρτο, ρε! Αϊ, συχτήρ, μωρή! Πώς είπατε? Δεν το είπα στις άσδες φινής, Λίζα, συγγνώμη! Καταφωνή! Άντε, πνίξου, μωρή! Μήπως θέλετε να κλείσω? Όχι, όχι! Τώρα που μου ανοίξατε την καρδιά! Το λέτε αλήθεια? Εγώ με αυτό το όνειρο ζούσα να σας ξανασυναντήσω. Ξέρετε, εγώ είμαι... Ερωτήλος! Της θείας σου ο κόλλος. Ορίστε? Όχι της δικιάς σας. Εσείς είστε ένας άγγελος. Αλήθεια. Πού βρήκατε το τηλέφωνό μου? Όποιος θέλει κάτι το βρίσκει. Τι ωραία που τα λέτε. Σοφό ήταν αυτό που μου ρίξατε. Δεν μου λέτε, ο αραβωνιαστικός σας είναι καλά? Χωρίσαμε. Να ζήσετε. Καλά, Στέφανα, Θεός χωρέστον. Τι λέω, μαλάκας, ήθελα να πω, μα γιατί χωρίσατε? Πώς, να τα πούμε από κοντά? Ναι, έχω ανάγκη να μιλήσω με έναν άνθρωπο ευγενικό σαν και εσάς. Δεν σας κρύβω ότι από εκείνο το βράδυ που γνωριστήκαμε, εντυπωσιάστηκα αφάνταστα. Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη... Μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη, λέει. Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα. Βρες τον διάλογο, φύγε από εδώ. Τι? Η καρδιά σας, λέω. Με άγγιξε και την αισθάνθηκα... Α, την καρδιά μου αισθανθήκατε. Κι εγώ νόμιζα ότι αισθανθήκατε τίποτα άλλο. Τι κάνω τα βράδια? Για σας είμαι ελεύθερος. Βεβαίως και να συναντηθούμε. Πού? Στις 8. Ναι. Βέβαια και το ξέρω. Από αυτή τη στιγμή και μετά θα μετρώ τις ώρες μέχρι να βρεθώ κοντά σας. Au revoir. 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 Σιγά θα λιώσεις. Αρέσω, παιδάκι μου, αρέσω. Κατάλαβα, πάνω ανάψω το θερμοσύφωνα να κάνεις μπάνιο να σου φύγει η μάκα. Αυτό είναι το πιο όμορφο βράδυ της ζωής μου, κύριε Κοσμά. Εσείς τι λέτε? Εμένα κάτι με ενοχλεί. Κύριε Κοσμά, λέγε με Κοσμά. Εντάξει, Κοσμά. Και εσύ, Λίζα, έτσι? Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, ο πληθυντικός φέρνει σε απόσταση τους ανθρώπους. Ξέρεις κάτι, Κοσμά? Τι? Μαζί σου νιώθω πολύ ήρεμα. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που νιώθω τέτοια ευτυχία, τέτοια γαλήνη. Και την έχω ανάγκη αυτή τη γαλήνη. Χαίρομαι που στη δίνω εγώ, Λίζα. Είσαι τόσο καλός. Τόσο αγνός. Μη πεις και όμορφος, θα τα χαλάσουμε, έτσι? Θα πω κάτι άλλο. Ότι τη συμπάθεια και τη τρυφερότητα που μου δείχνεις δεν πρόκειται να την προδώσω ποτέ. Να την προδώσεις? Αυτό δεν το κατάλαβα. Δεν πειράζει, ας τα αφήσουμε, Κοσμά. Χωρίς να θέλω να κάνω το μέντι μου, καταλαβαίνω ότι κάτι σοβαρό σε απασχολεί. Πάντως, ό,τι και αν είναι αυτό, να ξέρεις ότι εγώ θα είμαι για πάντα στο πλευρό σου. Μου λες αλήθεια? Αν μισώ κάτι, είναι το ψέμα. Μπορεί να κάνω τη μεγαλύτερη θυσία για έναν άνθρωπο. Αν όμως ανακαλύψω ότι μου λέει ψέματα, είμαι ικανός να κάνω και φόνο. Ο νονός. Να, ο νονός. Τι έπαθες? Τίποτα, δεν είναι τίποτα. Μια μικρή αδιαθεσία. Ας πηγαίνουμε. Μα καλά, δεν θα πάμε να ακούσουμε κανένα βαρύ όργανο? Σου είπα, πρέπει να φύγω, δεν μπορώ. Καλά, πώς θέλεις. Σερβιτόρε! Το λογαριασμό. Έλα, σου λέω, σωτήρι μου. Μόνη μου θα είμαι. Τ' αφεντικό έχει μπλέξει σε κομιδήλιο. Καψουρεύτηκε. Μωρ, θα αργήσει να έρθει. Είσαι σίγουρη? Μωρέ, έλα να σαμπουριάσεις και φεύγεις. Όχι, δεν θα σε στριμώξω. Πότε αντιστάθηκες στον πειρασμό και θα αντισταθείς και απόψε? Μαζί μου, μην ξεχνάς, έχεις κάνει τα πιο ειδονικά άλματα. Άλματα? Τι άλματα? Άλματα επί κοντό. Τι να κάνω, το λέει και το ράδιο. Ο αθλητισμός είναι για όλους. Λέγε τώρα να στρώσω τραπέζι για δύο. Απόψε το κορμί μου έχει ανάγκη από ριλάξ. Εντάξει, φέρεσαι την κορμάρα σου και ας τα υπόλοιπα σε μένα. Έλα, θα σε περιμένω εν το μέσο της νυχτός. Τι να είναι αυτό το ριλάξ? Καμιά καινούργια στάση θα είναι. Μα τι έπαθες έτσι ξαφνικά? Μήπως πρέπει να σε πάω σε κανένα γιατρό? Όχι, δεν είναι τίποτα, θα μου περάσει. Πήγαινε με στο σπίτι, σε παρακαλώ. Καλέ, κύριε, δώσε κάτι στο κουτσό. Έχω άρρωστο παιδάκι. Περαστικά του. Έλα, δώσ' του κάτι για το παιδάκι. Μα το... Ουχ, δάσκαλε! Ούστε από εδώ που θα μου πεις εμένα δάσκαλο, ποιο δάσκαλο? Μα... Μαμούνια που θα μου πεις εμένα ανακάτης από εκεί. Τον βλέπεις, έκανε τον κουτσό προηγουμένως, ενώ τώρα δεν είναι. Κοίταξε τον, ανακάτης από εδώ, άντε φύγε από εδώ, μη φωνάξεις την αστυνομία. Έχει το διάλογο εδώ, αλήτη, αλήτη. Μπράβο, Κοσμά, καλά του έκανε. Μα, δεν είδες εκεί το απόφρασμα της κοινωνίας? Δεν μου λες, γιατί σε είπε δάσκαλο? Εμένα δάσκαλο με... Εγώ μοιάζω για δάσκαλος τώρα? Μα δεν τον είδες, να κάνει τον κουτσό και να μην είναι? Ναι, δεν είναι να πιστεύει κανένας αυτούς. Καλά λένε πως οι περισσότεροι από αυτούς είναι απατεώνες. Και έχουν κάνει περιουσία κοροϊδεύοντας τους άλλους. Τους συχαίνομαι.
Τι έπαθες, Κουσμά? Η γραβάτα σφίχτηκε μόνη της. Τι? Λίστη. Ναι, κάτσε. Κι άλλο. Κάτσε. Λίστη κι άλλο. Εντάξει. Κι άλλο κι άλλο. Την έλυσα. Όλοι. Την έλυσα. Εγώ πνίγμα όμως. Αξώτο μου, σου έφερα και μια τρεμουλιάρα για να γλυκάνεις το λαρούγγι σου. Με ρέγουλα. Φάτινε, κάνει καλό μετά από το τσιγάρο. Είπα με ρέγουλα. Καλά ψυχή μου, μη θυμώνεις. Απίθωσέ την. Και δεν μου λες τι θα γίνει με το αφεντικό σου, πότε θα πέσει. Πού να ξέρω, πεπονόφλουδα είμαι. Ρωτάω δηλαδή να κανονιστεί το οικονομικό για να προχωρήσουμε στα περαιτέρω, ε. Σώτο μου, πολύ σύντομα. Είναι στα κέφια του, καθότι ερωτευμένος φόδρα. Μα, αδιάθετος είναι. Μωρέ, και 500 χιλιάρικα να του ζητήσω, θα μου τα δώκει. 500! Τι να τα κάνω τα 500. Να αγοράσω κορδόνια και παπούτσα. Και πόσα σου χρειάζονται, μωρό Σωτήρη? Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο. Η Βαγγελίτσα απέραντη υπηρεσία μου ρίχνει 1,5 και ρετυρέ στα νέα λιώσια που δεν υπάρχει και νέφος. Τι είπες? Ώστε παζαρεύεσαι και μάλες? Όχι, απλώς δέχομαι προσφορές. Ώστε δέχεσαι προσφορές? Αφού έχω ζήτηση. Τώρα θα σου δείξω εγώ τι ζήτηση έχεις. Αμάν! Ετοιμάσου να πεθάνεις. Και εσύ δέξου τελευταίο καρφασμό. Προχώρα! Προχώρα! Αμάν! Προχώρα! Κάτσε τώρα εκεί και μη κουνηθείς. Κάθε πρωί περνάει ο σκουπιδιάρης. Φρικοθύρα! Τελικά έπληξες μαζί μου, ε? Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς είναι ότι... Ανάχαθεί, τσουρόγρια! Ανάχαθεί από εκεί πέρα που κυκλοφορείς τέτοια ώρα στον δρόμο. Εχθές πλήρωσα μία 50 χιλιάρικα. Που να είναι 50 οι ώρες της και εκείνη στο κρεβάτι. Ξέρεις κάτι? Τι πράγμα? Αυτή η γριά... Ε! Ήτανε πολύ γριά. Άντε καλέ, 180 χρονών και βάλε. Κολόγρια ήτανε. Τι μου λες τώρα? Αλλά στα ξεχάσουμε αυτά. Δεν μου λες, πού πάμε τώρα? Στο επόμενο στενό δεξιά κάνε. Μάλιστα. Έλα στη γωνία, μα γωνία, έλα. Σ' αγαπώ. Σας ευχαριστώ για την όμορφη βραδιά. Όχι σας, όχι σας. Σε, δεν είπαμε σε. Ωραία, σε ευχαριστώ. Αλλά όμως είσαι λυπημένη, γιατί? Δεν έχω τίποτα. Ειλικρινά. Καληνύχτα, Κοσμή. Αχ, οχ, αχ, με ξέσκισες. Αχ, το χεράκι. Αχ, το χεράκι. Δεν μου λες, τι κάνεις αύριο? Γιατί ρωτάς? Λέω να συναντηθούμε το βράδυ. Και την ημέρα, μα θέλεις, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτε εγώ έχω, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει. Πρέπει, πρέπει, εγώ ξέρω τι σου λέω, πρέπει. Άκουσε να δεις, πού πήγε. Λίζα, χαίρομαι που συμφώνησες. Τσάου. Εσύ, μου κλέψα το τιμόνι. Λίζα, το τιμόνι. Λίζα, το τιμόνι. Γύρισε το πουλάκι μου, πώς περάσατε? Καλά. Δηλαδή τι καλά? Τσίπησε γερά? Νομίζω ναι. Δεν μου τα λες καλά, κοριτσάκι. Πρόσεξε καλά. Αύριο το βράδυ, το πολύ μεθαύριο, θα μου το φέρεις εδώ. Έχω στήσει μηχανή. Θα του φάω το λιγότερο 500.000. Άκουσες? Είπα, άκουσες? Ναι. Εγώ από ανέκαθεν σε συμπάθα, γαμίτσα μου, αλλά εκείνο το κάθαρμα ο Σωτήρης δεν μ' άφηνε να σου το δείξω. Και τώρα δηλαδή, ευτυχίτσα μου, θα μου το δείχνεις? Αν το γουστάρεις και αν το πας περί καλού σκοπού. Και βέβαια εκεί το πάω, άμα θέλεις το κάνουμε εδώ και τώρα. Ποιο να κάνουμε? Το λογοδόσιμο. Είσαι ο πιο γλυκός γαλακτοπόλης του κόσμου. Τρέχω να το πω στο φετιπό μου. Θα χαρεί τελείως. Μίτσε μου.
θα κάνω και μερικές ώρες υπερορία για να σου φτιάξω και το σπίτι. Αχ, μπράβο, αφεντικό. Μόνο να βιαστούμε, γιατί φοβάμαι ότι με αυτή που έμπλεξες θα κλείσεις το δικό σου το σπίτι. Σε πολλά έξοδα σε βάζει. Πρόσεχε! Τι είναι αυτά που λες? Εμένα η Λίζα θα μου αλλάξει ολόκληρη τη ζωή. Είναι σαν να το βλέπω. Τριλίν τα τα, τριλίν τα τα, τριλίν τα τα. Πατρία μου! Ασκημό στο σπίτι μας! Μωρή τρελή, μωρή μουρλή, μωρή ξεμυαλισμένη, τι έπαθες πάλι? Τι να πάθω, τρόμαξα. Τι είναι αυτά που φοράς? Θα πάρω τα βουνά. Α, δηλαδή την ψώνησες όλους διόλου. Θα πάω με τη Λίζα για σκι στον Παρνασσό. Γι' αυτό κάνω προπόνηση. Μην ξεχάσεις να φέρεις και κανένα ντενεκέ φέτα. Να. Λοιπόν, Λίζα μου, διάλεξε όποιο θέλεις. Αχ, όχι, Κοσμά, δεν πρέπει. Α, δεν υπάρχει δεν πρέπει, υπάρχει θέλω ή δεν θέλω. Ε, τότε δεν θέλω. Εγώ όμως θέλω. Σε παρακαλώ να διάλεξε. Κοίταξε πόσο ωραία δακτυλίδια. Να, αυτό εδώ, κοίταξε, υπέροχο είναι. Αχ, καταπληκτικό. Πόσο κάνει? Μην το πείτε, σας παρακαλώ, μην το πείτε. Απλώς θα βάλετε την τιμή στο τσεκ των επιταγών και εγώ μετά θα σας το υπογράψω. Α, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν. Τι ημερομηνία να βάλω, κύριε? Μπορείτε να βάλετε και τη σημερινή, αρκεί να προλάβετε την τράπεζα κλειστή. Ανοιχτή. Μάλιστα. Τώρα. Μάλιστα, κύριε. Χριστέου. Υπογράψτε, παρακαλώ. Μα τι λέτε? Δεν είναι υπέροχο, Λίζα μου? Καταπληκτικό. Είδες λοιπόν, θα θυμάσαι για πάντα τον κόσμά σου. Μεγά σας. Το δίνετε να το τυλίξω, παρακαλώ? Όχι, δεν χρειάζεται. Αφήστε το, θα το βάλουμε σήμερα. Α, μάλιστα. Ευχαριστώ. Ορίστε. Α, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Ευχαριστώ. Είμαι τίποτα ευχαριστημένη. Τι άλλο μπορώ να κάνω για σένα? Μπορείς να κάνεις κάτι. Τι πράγμα? Να μην με ξανασυναντήσεις. Βεβαίως. Τι πράγμα? Ναι, Κοσμά. Αυτό θα είναι για μένα ό,τι πιο μεγάλο μπορείς να κάνεις. Κατάλαβα. Έχεις δίκιο. Εσύ μια όμορφη κοπέλα, έχεις άλλα όνειρα, άλλες σκέψεις. Τι να με κάνεις εμένα που είμαι σαν τσιροπούλι, ε? Όχι, δεν κατάλαβες. Θέλω να πω ότι δεν αξίζει να ασχολείσαι μαζί μου. Δικαιολογίες. Τέλος πάντων, κι εγώ που πίστευα ότι εμείς οι δύο, εγώ και εσύ, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι πολύ όμορφο. Όχι, Κοσμά, μη συνεχίζεις. Τώρα δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Καληνύχτα. Λίζα! Λίζα! Σε ευχαριστώ για όλα. Θα σε θυμάμαι πάντα, αλλά θέλω να ξεχάσω ότι δεν υπήρξα ειλικρινής μαζί σου. Λίζα. Στεναχωρέθηκα και πάω να κατουρίσω. Βήχω και ξεροβήχω, σου κατουρώ τον τοίχο! Ξέχασε το, δεν το κάνω! Αυτό θα μου το πληρώσεις ακριβά. Μου χάλασε όλα τα σχέδια για μια σκουμή κατέρα. Αυτός είναι κύριος, είναι αριστοκράτης. Κατά είναι. Σιγά μην τον ερωτεύτηκες κιόλας. Πρόβλημά μου. Κοίταξε που μου σήκωσε κεφάλι το μπαλαρινάκι που το σημάζεψα και το έκανα άνθρωπο. Τώρα να βρεις κάποιον να κάνεις ένα άνθρωπο. Ναι, αλλά θα πληρώσεις πρώτα αυτά που χρωστάς. Δεν σου άρεσε η εύκολη δουλειά. Ξαναγύρνα λοιπόν στα ίδια. Ένα πράγμα να ξέρεις. Δέθηκες με τη μοίρα μου και θα την ακολουθήσεις.
Πάμε για δουλειά. Δολοφόνε μου τη σάκα. Παλιό το κολποφιλέ. Μην κουνηθείς. Ασφάλεια. Σε ευχαριστώ για όλα. Θα σε θυμάμαι πάντα, αλλά θέλω να ξεχάσω ότι δεν υπήρξα ειλικρινής μαζί σου. Λίζα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι δεν υπήρξε ειλικρινής μαζί μου. Έτσι μου ήρθε να πηδήξω από το παράθυρο. Έτσι. Νίκη μου. Αλλά θέλω να ξεχάσω ότι δεν υπήρξα ειλικρινής μαζί σου. Λύς. Α, ραβασάκι, ραβασάκι. Έχεις τους χαιρετισμούς του Μίτσου, σου στέρνει και το γάλα. Άνευ πληρωμή. Είναι, λέει, βουβαλίσιο. Άρχισε κιόλας να σαρμέγει. Αυτό δεν το κατάλαβα. Τέτοιο βουβάλι που είσαι, πού να καταλάβεις. Ναι. Τώρα που θα παντρευτώ και θα φύγω από εδώ μέσα, να δούμε σε ποιο θα μιλάς ποντιοτρόπος. Φύγεσαι και μην νοιάζει για μένα, ρε φτύχο. Με νοιάζει. Με νοιάζει για σένα. Αλλά ελπίζω να κρατήσεις την υπόσχεσή σου, ε. Να με βοηθήσεις να φτιάξω το σπιτικό μου. Ναι, μωρή Ρουφιάνα, θα σε βοηθήσω. Εμένα ήθελα να ξέρω ποιος θα βοηθήσει. Αφεντικό, τι έχεις, τι σου συμβαίνει, πώς πάει αυτός ο ταλκάς σου με τη Λίζα. Συνεχίζει να σου τα μασάει κανονικώς. Όχι, η Λίζα είναι ένας άγγελος. Αλλά ξαφνικά έβγαλε φτερά και πέταξε. Ναι, βούρκωσα. Βράει σιχτήρ πρωί-πρωί που θα μου κάνεις και χιούμορ. Άντε πήγαινε να πλύνεις και ένα σόβρακο. Πάω να σταπλύνω τα σόβρακά σου, γιατί τα χρειάζεσαι τώρα που έχεις χεσμένη τη φωλιά σου. Εσένα έχω χεσμένη. Άι σιχτήρ από εκεί, άφησε και την εφημερίδα. Στο διάλο, μαλάκο. Διέπραξαν σωρίες σκηνοθετημένων ατυχημάτων, εισβάρωσαν υπόπτων οδηγών και εισέπραταν χρήματα ως αποζημίωση για δήθεν τραυματισμούς και ψυχική οδύνη. Συνελήφθησαν χθες από άντρες της ασφάλειας προαστίων και κρατούνται. Ευτυχώ! Οστεομολογείς λοιπόν. Ναι. Καλό κουμάσι και του λόγου σου. Ναι. Κύριε Πομπίναρχε, ήρθε να καταθέσω ένα από τα θύματα της συμμορίας. Πες του να περάσει. Περάσε, κύριε. Ο κύριος... Κοσμάς Παπακοσμάς, αντιπρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Ιστοργή Βοήθειά σας. Σας εξυπάτησαν και εσάς και ήρθατε να υποβάλλετε μήνυση. Όχι, το αντίθετο. Θέλω να πω ότι η δεσποινίδα από εδώ είναι αθώα. Μα... Παπακοσμάς είπατε. Μάλιστα. Παπακοσμάς, καλώς τον. Καλώς σας βρήκα. Γνωστό το όνομά σας. Γνωστό μου. Και το δικό σας. Το γνωρίζετε. Ορίστε. Λέω, το γνωρίζετε. Όχι, αλλά αν μου το πείτε δεν θα το μάθω. Σταμάτιος. Μάλιστα. Κοψοχολιάς. Κοψοχολιάστηκα. Χάρηκα. Μεγάλη μου τιμή που σας γνωρίζω προσωπικά, κύριε Παπακοσμά. Γιατί το λέει έτσι το όνομά μου. Καθίστε. Μάλιστα. Να προχωρούμε, κύριε Παπακοσμά. Να φεύγω τότε. Σας παρακαλώ. Ώστε είστε κι εσείς μέλος αυτής της πείρας. Αυτός κάτι ξέρει για μένα. Κάτι ξέρει για μένα. Θύμα θέλω να πω της πείρας. Μάλιστα, ο Σπύρος. Ποιος Σπύρος. Θηλυκό, η Σπύρα. Αρσενικό, ο Σπύρος, ουδέτερο το σπυρί. Τώρα τι λέτε, κύριε, μα τι δουλειά μπορεί να έχει αυτό το αθώο πλάσμα με τη σπύρα που λέτε. Μα ομολόγησε. Ας το διάλο. Όλοι ομολογούν εδώ. Ομολογούν. Γιατί δεν του είπες ότι σε έβαλε ο Ρένος και σε εκβιάζει να παίρνεις από τους ανθρώπους τα λεφτά, ε? Έτσι δεν μου πήρατε και εμένα τα 50 χιλιάρικα. Πού το ξέρεις εσύ? Εγώ που το ξέρω. Τι με περάσει σε μένα. Τώρα σπινάρι η γάτα στο γιαούρτι. Έτσι είναι, κύριε Κοψοκόλλη μου. Κόψοχολιά. Μάλιστα, κύριε Κοψοχολιά. Θύμα είναι η κοπέλα. Αφού είναι θύμα, είναι και αθώα. Αθώα αυτή, αθώος. Εγώ παραθύμω. Σας παρακαλώ, κύριε Παπακοσμά. Όλοι βέβαια εδώ γνωρίζουμε ότι είσαστε ένα εκλεκτό μέλος της κοινωνίας μας. Αλλά εγώ εδώ δεν βρίσκομαι για να δικάζω. Ωραία, αφού δεν δικάζετε να φεύγουμε εμείς, έτσι. Συλλαμβάνω. Τι θέτε πείτε τώρα. Φέρτε μέσα το. Ποιο να φέρει. Α, τον αραβωνιαστικό της, το Ρένο. Βεβαίως να το φέρει εδώ πέρα. Που εξεβίασε αυτό το αθώο πλάσμα. Αυτό είναι θύμα. Να το φέρει εδώ να τον πλακώ στα χαστούκια. Τσαπ, 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 τσαπ. Να...
Μήπως δεν βλέπω. Ζητιάνευε, κύριε Παπακοσμά, κάνοντας το μουγκό. Ενώ μιλάει μια χαρά. Μια ζωή μαλάκας, κύριε Τροχονόμη. Δάσκαλε, σε πιάσανε κιόλας. Εγώ λέω να πηγαίνω τώρα. Τώρα θα φύγεις. Αφού ήρθες μόνος. Δεν προλάβαμε καλά-καλά ούτε να σε φέρουμε. Γνωρίζετε τον κύριο Παπακοσμά? Βέβαια. Είναι ο δάσκαλός μου. Τι σας έλεγα. Αυτός με έμαθε να κάνω το ζητιάνο. Είναι αλήθεια, κύριε Παπακοσμά? Τι, μουγκός είναι ό,τι θέλει, λέει. Ψέματα είναι ότι σπουδάζω στη σχολή σου. Βέβαια, κύριε, σπουδάζω στη σχολή του. Έχει μεγάλη σχολή ζητιάνων. College. Αμέ, εγώ τώρα σπουδάζω εκεί. Μας παίρνει τα δίδακτρα και τα ποσοστά από τα πόστα μας. Βέβαια, του χρόνου που τελειώνω, παίρνω υποτροφία το κόστος της Ομόνιας. Κύριε Παπακοσμά, μπορείτε να του κάνετε μήνυση. Αλλιώς είμαι υποχρεωμένος να σας συλλάβω. Κοσμά, πες ότι είναι ψέματα, γιατί δεν μιλάς? Μιλήστε, κύριε Παπακοσμά, μα γιατί δεν μιλάτε? Δεν ακούσατε? Ελεήστε τον κουφό! Ελεήστε τον κουφό που κόσμο ακούει και κόσμο για πολύ καιρό δεν ξαναβλέπει! Έλα ρε φτυχίτσα! Έλα ρε φτυχίτσα! Αργήσαμε! Έρχομαι, μίτσε μου! Έρχομαι, τερβίση μου! Μωρέ, πού να αφήσω και αυτό το μωράκι μου! Φοβάμαι μη μου το φάει κανένας λύκος εδώ πέρα! Όλο καθυστερείς, ρε φτυχίτσα! Τι να κάνω, να μην βάλω και λίγο πικάπ στο πρόσωπό μου! Τόσο καιρό έχει να με δει τα αφεντικό, να μην με δει χλεμπονιάρα! Κλωτσάει, κλωτσάει! Ίδιος ο πουβλής! Δεν μου λες, βρε, πριν γίνεις γαλατάς, μήπως έπαιζε σου του μπολ! Έλα ρε φτυχίτσα! Έλα ρε φτυχίτσα, πριν περάσουμε από τη φυλακή να παραλάβουμε τα αφεντικό σου, θα περάσουμε εδώ πιο κάτω από τον κτηνίατρο. Για να με εξετάσει? Όχι ρε φτυχίτσα μου, όχι ρε φτυχίτσα μου. Θα του πω να έρθει από το απόγευμα από το σπίτι να εξετάσει τη γελάδα μας. Είναι και αυτή γκαστρωμένη. Ευλογημένο αυτό το σπίτι, δόξα τω Θεώ, όποιος μπει εδώ μέσα γκαστρώνεται. Βαρβάτη, πώς να γίνει. Ναι, ας μην κουνιόμουν εγώ και θα βλέπες. Άντε τώρα. Δεν μου λες, αφεντικό, πώς τα πέρασες στη φυλακή? Θαύμα, εκπληκτικά. Αφού λέω να ξαναπάω, βρε Λίζα, πάω μια βόλτα μέσα. Ωραία κοπέλα. Και λοιπόν, θέλεις να την καστρώσεις κι αυτήν, ναι? Η απόφυτη τον Κάτε. Κάτε, τι σημαίνει? Κατεργάριδες, ανεπρόκοποι, τεμπέληδες, επέτειες. Δάσκαλε, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βγήκες από τη φυλακή. Σε χρειαζόμαστε, δάσκαλε. Χωρίς εσένα είμαστε άχρηστοι. Βεβαίως, όσοι δεν δουλεύουν είναι άχρηστοι. Γι' αυτό και εγώ πήρα τη μεγάλη απόφαση. Τι απόφαση, δάσκαλε? Λοιπόν, με τα λεφτά που έχω θα ανοίξω μια επιχείρηση. Όσοι από εσάς θέλετε, ελάτε να δουλέψετε. Δάσκαλε, 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 θα μας δώσεις και άτα? Εσύ θα πάρεις μια φάπα. Λοιπόν, όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε. Εντάξει, λοιπόν, εμπρός λοιπόν για μια καινούργια ζωή. Αφού είσαι ανοιχτομάτης, μη μας κάνεις το τυφλό. Αφού τρέχεις σαν το Λούι, γιατί παίζεις τον κουτσό? Κόβει γλώσσα του Ροδάνη, το μου κόμμα
υδρότας είναι τίτλος και τροπή η τεφελιά. Σταπλωμένο σας το χέρι, πείτε χαιρετισματά. Ανεμόμα σώματα, διαβολό σκορπισματά. Καινούρια ζωή χωρίζει και να φρεγκάλει μικρή γραμμή στη δουλειά. Φρεγκάλει μικρή γραμμή στη δουλειά. Καινούρια ζωή χωρίζει και να φρεγκάλει μικρή γραμμή στη δουλειά.